Ο κύριος Σαμαράς είναι έξαλλος από τη συμπεριφορά, επιβεβαιώνεται. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, παιδιά. Αυτό είναι όλο. Σύμφωνα πάντως με κύκλους της Συγκρού, στο παρασκήνιο υπήρχε κόντρα του κύριου Νικολόπουλου με τον υπουργό Γιάννη Βρούτση, ενώ ο παραιτηθής υφυπουργός εργασίας είχε διαμαρτυρηθεί στον κύριο Σαμαρά για τις ψαλιδισμένες αρμοδιότητες που του είχε παραχωρήσει ο πολιτικός προϊστάμενός του. Ένα σχόλιο για τον κύριο Νικολόπουλο. Ένα ρε παιδιά, είναι σημασία σε αυτά τώρα. Ο κύριος Νικολόπουλος απέστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ, αλλά ο κύριος Σαμαράς λόγω των προγραμματικών δηλώσεων άφησε το θέμα προκειμένου να το χειριστεί σήμερα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πρωί ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κύριο Νικολόπουλο και σε έντονο ύφος του ζήτησε να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Ωστόσο, η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο κύριος Νικολόπουλος είχε ήδη δώσει στα μέσα ενημέρωσης την επιστολή παραίτησής του. Η στάση του κύριου Νικολόπουλου αναδεικνύει το αυτονόητο που θα έπρεπε να πράξουν όσα στελέχη της κυβέρνησης σέβονται τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις έναντι των ψηφοφόρων τους. Αποτελεί άλλη μία απόδειξη ότι η επαναδιαπραγμάτευση εγκαταλείφθηκε την ημέρα των εκλογών, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Στη θέση του κ. Νικολόπουλου ορίζεται με απόφαση του Αντώνη Σαμαρά ο βουλευτής Καβάλας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ανδριάννα. Καλησπέρα και από μένα. Τώρα, να πούμε ότι ο κύριος Νικολόπουλος μίλησε με δημοσιογράφους αμέσως μετά την παραίτησή του. Όπως είπατε και εσείς πριν, αυτό το οποίο υπόθηκε για το θέμα της καταψήφισης, είπε ο κύριος Νικολόπουλος πως γνωρίζει ότι δημιούργησε πρόβλημα, αλλά αν έμενε στην κυβέρνηση, ίσως δημιουργήσει σημαντικότερο πρόβλημα. Για το θέμα της καταψήφισης, είπε ότι υπάρχουν, ότι μάλλον ξέρει. Ότι αν καταψηφίσει. Θα διαγραφεί από την Νέα Δημοκρατία. Τώρα, ένα λεπτό. Συγκεκριμένους νόμους. Πώς γίνεται ένας υφυπουργός. Όχι ένας βουλευτής απλώς, ένας υφυπουργός. Να δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και την επομένη να παραιτείται. Και μάλιστα την ώρα που δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, να έχει στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό και να του ζητάει να επανακαθορίσει τις αρμοδιότητες. Σωστά. Του υφυπουργού του και του υπουργού του. Λέγεται πως η ιστορία έχει ξεκινήσει πολύ πριν τη συνάντηση την οποία είχε ο κύριος Νικολόπουλος με την Τρόικα, η οποία έγινε την Παρασκευή στο Υπουργείο Εργασίας. Λέγεται λοιπόν και ο ίδιος του δεν είπε τίποτα. Πριν λοιπόν τη συνάντηση, φαίνεται πως ο κύριος Νικολόπουλος, φέρεται μάλλον ο κύριος Νικολόπουλος, να είχε ζητήσει να συζητηθεί το θέμα της μετενέργειας. Πάρα πολύ απλά. Ίσως είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα και αν θέλει το αγκάθι σε αυτή τη σχέση ανάμεσα στο Υπουργείο, στον κύριο Νικολόπουλο μάλλον και την κυβέρνηση. Του είπανε μάλλον ότι το θέμα της μετενέργειας δεν συζητείται. Οπότε αποφάσισε να κρατήσει αυτή τη στάση και στη συνάντηση την οποία έγινε με την Τρόικα, όπως μεταφέρει ο ίδιος, εκείνος δεν μίλησε, εξηγώντας στη συνέχεια ότι αυτό το οποίο ήθελε να κάνει είναι να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτή την κυβέρνηση, περιμένοντας να δει στη συνέχεια την εξειδίκευση, πότε θα μπορέσουν να πάνε στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης όλα αυτά τα οποία, τα εργασιακά, τα οποία γνωρίζαμε ότι προεκλογικά τουλάχιστον ήταν θέματα τα οποία είχαν πέσει στο τραπέζι της συζήτησης. Ή ο κύριος Νικολόπουλος είναι το παλικάρι της κυβέρνησης που δεν σήκωσε μίγα στο σπαθί του Ανδρέα Καψαμπέλη όταν είδε τους τροϊκανούς να λένε ξεχάστε αυτά που έλεγατε προεκλογικά, ή όλη η ιστορία έγινε για το όπως διαρρέει το Μέγαρο Μαξίμου, για το φιλέτο της καρέκλας. Κοίτα, υπάρχει για και τις αρμοδιότητες δηλαδή. Ναι, υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή, να ισχύουν και τα δύο. Και τα δύο. Δηλαδή, ο κύριος Νικολόπουλος, γιατί ήταν και αρμόδιος τομεάρχης όσο η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν στην κυβέρνηση, άρα τα γνώριζε καλά τα θέματα. Είχε αντιληφθεί, είχε δει, κατάλαβε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τις διαπραγματεύσεις. Να την κάνω νωρίς. Συν το γεγονός ότι δεν πήρε τις αρμοδιότητες, όπως σωστά είπε και η Αδριάννα, που θα ήθελε για να έχει μια αυξημένη έτσι, επιρροή ως υφυπουργός εργασίας. Λοιπόν, σου λέει έτσι κι αλλιώς αρμοδιότητες δεν παίρνω, δεν θα έχω. Είναι κοινό μυστικό ότι ήταν και λίγο εύθραυστη η σχέση του με τον υπουργό. Λίγο μου λες τώρα. Να το εδώ δεν μιλιόντουσαν. Διπλωματικά. Εδώ, Ανδρέα μου, όταν συγκάλεσε σύσκεψη ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Τουρνάρας στο Υπουργείο των Οικονομικών για να χαράξουν τη στρατηγική απέναντι στην Τρόικα, πήγαν οι περισσότεροι υπουργοί με τους υφυπουργούς τους και μαθαίνω ότι ο κύριος Βρούτσης πήγε χωρίς τον κύριο Νικολόπουλο. Δεν τον κάλεσε. Και όταν έμαθε ο κύριος Νικολόπουλος ότι ήταν και άλλοι υφυπουργοί στη συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βγήκε από τα ρούχα του ο Πατρινιός. Από την άλλη πλευρά όμως, Άκη. Λέει εγώ δηλαδή που θα κάτσω στο τραπέζι με την Τρόικα, επίσης θα κάτσω και εγώ. Δεν θα κάτσει μόνο ο πολιτικός μου προϊστάμενος. Δεν είμαι. Δεν έχω το πολιτικό ανάστημα να πάω στο Υπουργείο Οικονομικών. Αν έβλεπε ότι πολιτικά, αν διέβλεπε ότι πολιτικά θα εξελιχθούν καλά τα πράγματα, θα το ξανασκεφτόταν πριν παραιτηθεί. Γι' αυτό λέω ότι πιθανότατα κατά το δικό μου ρεπορτάζ και εκτίμηση ισχύουν και τα δυο. Δηλαδή και αρμοδιότητες δεν έπαιρνε και έβλεπε ότι όλα αυτά τα πράγματα
θα πάνε πολύ πίσω. Ποια μετενέργεια? Τη μετενέργεια την έχει απαρνηθεί ακόμα και ο κύριος Κουβέλης τώρα από την ΑΕΤΣΗ. Ότι θα υποστούν και άλλες μειώσεις οι μισθοί. Βλέπουμε τι θα γίνει με τα ειδικά μισθολόγια. Θέλω να σας θυμίσω. Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Πολύ, πολύ σας θυμίζω το εξής, ότι για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα λειτουργήσουν ως παραδείγματα οι αντίστοιχες περιπτώσεις του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που διαφοροποιήθηκαν εγκαίρως όταν άρχισαν να ψηφίζονται τα μνημόνια, διασώθηκαν πολιτικά και εκλογικά. Ενώ αντίθετα, όσοι υπήρξαν πάρα πολύ πρόθυμοι να υποστηρίξουν τις μνημονιακές πολιτικές ως στελέχοι και βουλευτές, σήμερα μάλλον έχουν εξαφανιστεί. Πάμε και στο επόμενο σχεδίμα να το καλησπερίσουμε και να καλησπερίσουμε κοντά μας πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Επενδυτής. Καλησπέρα, Γιώργο Σχεδίμα. Πολύ καλησπέρα. Να καλησπερίσουμε κοντά μας και τον κύριο Λεωνίδα Βατιχιώτη, οικονομολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Βατιχιώτη. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη. Έχουμε σε εσάς αμέσως. Γιώργο Σχεδίμα, τι λέει το ρεπορτάζ σου? Πρέπει να σου πω, από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Νικολόπουλος είχε πάρει τις οριστικές του αποφάσεις ουσιαστικά από το ραντεβού με την Τρόικα και μετά, από την Παρασκευή. Όπως μάλιστα μαθαίνω, ο ίδιος, όπως λέει και οι στενοί του συνεργάτες, δεν ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα μέσα προγραμματικές. Ήθελε να πάρει η κυβέρνηση την ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν ήθελε τρεις μέρες στη Βουλή να ασχολούνται με το εργασίας και το αν ο Νικολόπουλος παραιτηθεί ή όχι. Γι' αυτό και μετά την ψήφο εμπιστοσύνης έδωσε και την επιστολή αυτή που έστειλε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήθελε να ενημερώσει για τις προθέσεις του και για αυτά που αυτός υποστηρίζει. Ότι τουλάχιστον από το ραντεβού με την Τρόικα δεν είδε αυτό που η Νέα Δημοκρατία έλεγε προεκλογικά, ότι τουλάχιστον θα προσπαθήσει για επαναδιαπραγμάτευση. Ναι, αλλά εδώ κολλάει μια ρετσινιά σε μια ολόκληρη κυβέρνηση. Ακριβώς. Και εκεί, γι' αυτό και ο κύριος Σαμαράς, όπως και είναι και κατά πολλούς λογικό, είναι και οργισμένος γενικότερα από το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί δεν μπορεί, λένε, από μια πρώτη συνάντηση διερευνητική να υποστηρίζει κάποιος ότι δεν πάμε για επαναδιαπραγμάτευση. Τώρα, να πω κάτι ακόμα. Κυβερνητικές πηγές λένε, Ανδρέα Καψαμπέλη, ότι οι σχέσεις του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Νικολόπουλο είχαν διαραγεί εδώ και αρκετές ημέρες εξαιτίας μιας υπόθεσης που δεν αφορά στο Υπουργείο Εργασίας. Είναι περισσότερο, λένε κυβερνητικές πηγές, προσωπική υπόθεση του κυρίου Νικολόπουλου. Εγώ αυτό το ακούω με καχυποψία, γιατί αν ο κύριος Νικολόπουλος είχε προσωπική υπόθεση που δημιουργούσε σκιά πάνω του, γιατί το Μέγαρο Μαξίμου δεν του είπε, αγόρι μου, άσε την καρέκλα σου, φεύγεις. Πολύ εύλογο. Διότι δεν ανεχόμαστε σκιές. Πολύ εύλογο το ερώτημα. Ξαναλέω όμως ότι αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει και εμάς και τον κόσμο είναι το πολιτικό αποτέλεσμα της παραίτησης. Διότι σε τελική ανάλυση δεν είναι ένας τυχαίος υφυπουργός, όπως ήταν, ας πούμε, ο κύριος Βερνίκος που προέκυψε ένα θέμα. Είναι υφυπουργός εργασίας. Ακριβώς. Είναι αυτό που ενδιαφέρει, όλη την ελληνική κοινωνία. Και αυτό που λέμε Κυριακή κοντή γιορτή θα το δούμε. Δηλαδή, αν θα επιβεβαιωθεί ο κύριος Νικολόπουλος στις άσχημες και δυσίωνες προβλέψεις του, θα το δούμε τις προσεχείς εβδομάδες. Και δεν μπορεί να κρυφτεί. Ακριβώς. Ή θα δικαιωθεί λοιπόν, ή θα δικαιωθεί το Μέγαρο Μαξίμου που λέει ότι δεν είναι για τα δύσκολα ο κύριος Νικολόπουλος. Βέβαια, αυτό το οποίο λέγεται είναι πάρα πολύ απλό. Ότι ακούγεται και φαίνεται σαν πολιτικό unfair μετά τις προγραμματικές και αμέσως μετά την ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης την επόμενη μέρα και επικοινωνιακά, αν το δείτε, μονοπολεί το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Ναι. Η παραίτηση Νικολόπουλου και όχι η ψήφος εμπιστοσύνης αυτή καθ' αυτή. Αν παραίτησε ο κύριος Νικολόπουλος πριν τις προγραμματικές, πάλι θέμα θα δημιουργούσε. Θα πέφτει η κυβέρνηση. Θα πέφτει, λέει, γιατί λέτε για την ουσία όλων αυτών. Γι' αυτό που λέει ο Ανδρέας Καψαμπέλης, ότι εδώ υπάρχει μια ουσία. Ή θα δικαιωθεί ο Νικολόπουλος και έχονται μπροστά μας πολύ άσχημες εξελίξεις στην πρώτη περπατησιά της κυβέρνησης, ή απλά το έσκασε για άλλους λόγους οι οποίοι θα φανούν στο μέλλον. Πιστεύω ότι τα γεγονότα θα επιβεβαιώσουν τον κύριο Νικολόπουλο και ήδη έχουμε ορισμένες ενδείξεις που δίνουν βάση στους ισχυρισμούς του. Για παράδειγμα, είναι η δήλωση, αυτή η δήλωση συμμόρφωσης που έκανε ο Πρωθυπουργός απέναντι στους Ευρωπαίους, όπου δήλωσε ότι πρόκειται να εφαρμόσουμε απαρέκκλητα ό,τι μας ζητάτε. Είναι η δήλωση του Υπουργού Οικονομίας του Στουρνάρα στους Financial Times, που είπε ότι στην πραγματικότητα έχει εκτροχιαστεί το πρόγραμμα της Ελλάδας και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ακύρωσε, έκαψε εκ των προτέρων οποιοδήποτε πεδίο επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου υπήρχε. Υπ' αυτή την έννοια έχει δίκιο ο κύριος Νικολόπουλος, δεν υπάρχει πλέον πεδίο επαναδιαπραγμάτευσης, όχι επειδή το απέρριψαν οι Ευρωπαίοι, αλλά εδώ επειδή η κυβέρνηση... Εδώ λέγεται, ότι οι Τροϊκανοί στις συναντήσεις με τους υπουργούς τους λένε, ξεχάστε τι λέγατε προεκλογικά, εδώ υπάρχουν ζητήματα. Και εδώ ο βασικός άξονας της συνομιλίας μας μαζί σας είναι ότι έχετε πέσει έξω, η Ελλάδα έχει πέσει έξω σε όλους τους στόχους.
Ναι, αυτό που θα έπρεπε να πει η ελληνική μεριά είναι πως αυτή τη στιγμή οδεύουμε για τον πέμπτο συνεχή χρόνο ύφεσης. Η ύφεση φέτος θα φτάσει στο 7%, η ανεργία ξεπερνάει το 23%, το δημοσιονομικό έλλειμμα αγγίζει πλέον πάλι το 9%. Έχουμε δηλαδή μία απόκληση μόνο και μόνο επειδή εφαρμόζονται τα μέτρα της Τρόικας και όχι επειδή δεν εφαρμόζονται. Τσακωνόμαστε για τις αποκρατικοποιήσεις, κύριε Βατικιώτη. Την ώρα που ξεπουλάμε, και θα το δούμε στη συνέχεια, τα 4 Airbus της πρώην Ολυμπιακής, από 200 εκατομμύρια τα πουλήσαμε, τα δώσαμε μόλις χθες 40 εκατομμύρια. Πολύ. Πριν πάμε όμως αυτή την ιστορία, θέλω να δούμε ένα quiz, γιατί η Ανδρέα μου είναι οι πρώτες μέρες της νέας κυβέρνησης και καταγράφονται συμπεριφορές υπουργών. Δείτε λοιπόν τι μας ήρθε στο έξτρα, διότι όλη μέρα ρεπορτάζ κάνουμε και όλη μέρα στο δρόμο είμαστε. Και έχει ενδιαφέρον αυτό το quiz που βλέπετε, ο υπουργός, η υπάλληλος και το ασανσέρ, διότι θέλω να σας πω ότι κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης φαίνεται ότι την Παρασκευή αποφάσισε να κάνει εφόδους στα γραφεία του υπουργείου του, και καλώς έκανε ο άνθρωπος, να ελέγξει τους υπαλλήλους του. Λένε οι υπάλληλοι ότι είχε ένα ύφος το οποίο ήταν τόσων καρδιναλίων που περιγράφει η Ανδριάννα Ιζαρακέλη, και υπήρξε και ένα περιστατικό στο ασανσέρ του Υπουργείου. Μπήκε ο υπουργός μέσα στο ασανσέρ μαζί με τη συνοδεία του και ήταν και μία νεαρή υπάλληλος. Δεν τον κοίταξε η νεαρή υπάλληλος και ο υπουργός σε πολύ αυστηρό ύφος την επιπλήττει και της λέει: «Τι είσαι εσύ?» Του λέει η κοπελιά: «Υπάλληλος είμαι. Εσείς ποιος είστε?» Λέει: «Δεν ξέρεις τον υπουργό σου?» Λέει: «Ζητώ συγγνώμη, δεν ήξερα ότι είσαι ο υπουργός μου». Ήταν αναγνωρίσιμος ο υπουργός ή... Είναι αναγνωρίσιμος ο υπουργός, αλλά υπάλληλος φαίνεται... Κατά την άποψή του όφιλε να είναι πάντως. Όφιλε να είναι κατά την άποψή του, σωστό. Αντικειμενικά τώρα λέμε. Την επέπληξε έντονα λοιπόν και της είπε: «Την επόμενη φορά να λες καλημέρα στον υπουργό σου». Όλα αυτά στο ασανσέρ κορυφαίου υπουργείου, παρακαλώ πολύ. Την Παρασκευή. Γενικά το να λέμε καλημέρα πάντως, είτε είναι υπουργός είτε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Ναι, αλλά την καλημέρα ξέρεις, δεν την απαιτείς, δεν λες κιόλας να λες καλημέρα στον υπουργό σου. Πολύ σωστό. Τώρα προσπαθώ να σκεφτώ ποιος είναι εντωμεταξύ. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι. Εντάξει, η κοπέλα μπορεί κάτι να είχε. Εκείνη τη στιγμή να σκεφτόταν κάτι άλλο. Να μην ήταν. Να ντράπηκε. Πάρα πολύ απλά. Είδε κόσμο τώρα, κουστοδί, αυτά σου λέει. Και χωρούσαν. Πάμε τώρα. Ή εκτός και πίστευε ότι ήταν κάποιος από την Τρόικα, έτσι. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ τώρα να δούμε το ρεπορτάζ για τα 4 Airbus, τα οποία από 200 τα δώσαμε 40 εκατομμύρια μόλις χθες. Υπεγράφει τελικώς η πώληση έναντι πινακίου φακής, μόλις 31 εκατομμυρίων ευρώ, των τεσσάρων Airbus A340-300 της παλαιάς Ολυμπιακής που βρίσκονται σε κινησία στο Διεθνή Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα εν λόγω αεροσκάφη είχαν αγοραστεί μεταξύ 1997 και 1999. 200 εκατομμύρια ευρώ το ένα, προκειμένου τότε να αντικαταστήσουν τα Boeing 737 που χρησιμοποιούσε η Ολυμπιακή Αεροπορία τη δεκαετία του 80. Για το θέμα του υπερβολικά χαμηλού τιμήματος, μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο αναφορικά με την πραγματική αξία των αεροσκαφών αποκαλύπτει πως σε γνωστή στο σελίδα με αγγελίες για πώληση αεροσκαφών, οι τιμές είναι πολύ διαφορετικές. Μάλιστα, σε μία από αυτές, το αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας πωλείται προς $211 εκατομμύρια. Πιλότοι και τεχνικοί κάνουν λόγο για εξαιρετικά χαμηλή τιμή, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησης της εταιρείας, τα αεροπλάνα αυτά εκτιμήθηκαν το 2009 σε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ το καθένα, ενώ σημειώνουν ότι η τιμή των 31 εκατομμυρίων ευρώ αντιστοιχεί στην τιμή του σκραπ, δηλαδή για χρησιμοποιημένα μέταλλα ή παλιοσίδερα. Να σημειωθεί ότι μόλις ένα χρόνο πριν, στο δεύτερο πληδωτικό διαγωνισμό για τα ίδια ακριβώς Airbus, είχε προσφερθεί τριπλάσιο τίμημα, $97 εκατομμύρια, χωρίς όμως να προχωρήσει τελικά η διαδικασία της πώλησής τους. Ο νέος ανοιχτός διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις αρχές του 2011, πριν την ίδρυση του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας του Δημοσίου, και το στάδιο των τελικών προσφορών έληξε στις 20 Ιουνίου του 2011. Πλειοδότης ανακηρύχθηκε τον Αύγουστο του 2011 η Apollo Aviation Group, η οποία και προσέφερε το μεγαλύτερο τίμημα, $40,4 εκατομμύρια, δηλαδή $31 εκατομμύρια ευρώ και για τα 4 αεροσκάφη.
Η πώληση των αεροσκαφών είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεων, προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής και συνιστά υποχρέωση της χώρας μας σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας με την Τρόικα που ελέγχει διαρκώς την υπέρβαση των σχετικών προθεσμιών. Πριν πάρω το σχόλιο των συναδέλφων και του κυρίου Βατικιώτη για αυτήν την απίστευτη ιστορία με τα Airbus της πρώην Ολυμπιακής αεροπορίας, με ειδοποιούν ότι αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει πρόταση νόμου για αποκατάσταση της μετενέργειας, του κατώτατου μισθού και του επιδόματος ανεργίας. Είναι αντίθετο τώρα εδώ το ερώτημα. Εδώ δεν είναι αν θα καταψηφίσει ο κ. Νικολόπουλος, είναι το τι θα κάνει, τι θα πράξει σε αυτή την περίπτωση. Πολύ σωστά. Έτσι. Φαντάζομαι θα το δούμε. Κύριε Βατικιώτη, θέλω το δικό σας σχόλιο για την υπόθεση των Airbus. Είναι σκηνές από τα προσεχώς. Είναι το ξεπούλημα που θα δούμε με αντικείμενο τη δημόσια περιουσία να εξελίσσεται όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ιδιωτικοποίηση σημαίνει πανάκριβα τιμολόγια, σημαίνει αποκλεισμό ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα άνεργοι, συνταξιούχοι, το πιο φτωχό κομμάτι από υπηρεσίες, τις οποίες μέχρι τώρα τις θεωρούσαμε προφανείς. Μιλάω για ενέργεια, μιλάω για νερό, για τέτοιες υπηρεσίες. Τα βάζουμε τώρα όλα στο ίδιο τσουβάλι. Δεν υπάρχουν κάποιοι τομείς, κάποια αντικείμενα, κάποια πράγματα, φορείς, όπως θες, πες το, που δεν τα χρειάζεται το κράτος. Όχι, πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουν. Αυτά όλα είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Δεν είναι μιλάω περιουσία για την ενέργεια τώρα και τα νερά, αλλά ας πούμε τα Airbus εμπορτημένα. Ξέρεις ποιο είναι το ερώτημά μου. Αυτά. Όταν τα πουλήσουμε όλα αυτά, αν τα πουλήσουμε, γιατί εγώ ξέρω ότι για ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας περιουσίας, της περιουσίας του δημοσίου, δεν υπάρχουν καν τίτλοι κυριότητας. Σωστά. Δηλαδή φέρνουμε μεσίτες από το εξωτερικό, τους δείχνουμε φιλέτα του δημοσίου, τους λέμε πώς θα ζητάμε και όταν μας ζητάνε τίτλους κυριότητας, και μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο κύριος Κουκιάδης, ο οποίος έφυγε από το Ταμείο της αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου, δεν έχουμε να τους δώσουμε τα χαρτιά. Και αυτομάτως η τιμή των φιλέτων τα οποία είναι προς πώληση καταραίει. Εγώ λέω, Άκη, υφίσταται καθίζηση πρωτοφανή. Ότι μεταξύ των δύο άκρων, δηλαδή του να μην πουληθεί τίποτα και του να πουληθούν όλα, θα πρέπει να βρεθεί εκείνη η τομή, η σωστή τομή, η χρυσή τομή, που να βοηθήσει ούτως ώστε να αξιοποιηθούν και πράγματα που έχει το δημόσιο και δεν τα χρειάζεται, αλλά και να ξεφορτωθεί, να μην φοβόμαστε τη λέξη, το κράτος, υπηρεσίες που δεν του προσφέρουν τίποτα. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα για να ξεφορτωθεί το κράτος. Αυτό που θα πρέπει να γίνει θα είναι αυτές οι υπηρεσίες να λειτουργούν αμυγώς. Δηλαδή να μην αμυγώς φύγει τίποτα, να μείνουν όλα κρατικά. Θα πρέπει να λειτουργούν αμυγώς με κοινωνικά κριτήρια, θα πρέπει να κοπούν οι σχέσεις διαπλοκής, θα πρέπει να πάψουν οι δημόσιες επιχειρήσεις να λειτουργούν ως θερμοκήπιο σκανδάλων και διαφθοράς. Αλλά εδώ βλέπουμε την εγώ επίσης ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Βατηγιώτη. Δεν καταλαβαίνω το πώς αποδεχόμαστε τον τελεσίγραφο των δανειστών. Πρώτα πουλήστε και μετά συζητάμε. Μα αν πουλήσουμε και τελειώσουμε, θα συζητήσουμε για ποιο πράγμα. Αξία χρήσης. Δεν θα έχουμε τίποτε άλλο. Αν πουλήσουμε ανδέα και δεν πιάσουμε το στόχο. Σωστό είναι αυτό. Με τι θα διαπραγματευτούμε. Προφανώς. Δεν πρέπει να τα πουλήσουμε όλα, δεν πρέπει να τα ξεπουλήσουμε τίποτα. Λέω όμως το εξής. Έχουμε αυτά τα τέσσερα Airbus. Ενδεχομένως είναι πολύ χαμηλή τιμή. 40 πήραμε, Ανδρέα μου. Προφανώς. Λοιπόν, από 200 πήραμε 40. Σου θυμίζω, ποια τρύπα να κλείσεις με τα 40. Σου θυμίζω όμως ότι πριν από καιρό η αξία τους ήταν υψηλότερη. Λογικά περνώντας ο χρόνος θα γίνεται μικρότερη. Έτσι δεν είναι. Ερωτώ λοιπόν το εξής λογικό ερώτημα. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά θέτω το ερώτημα. Αυτά τι να τα κάνουμε αν σε λίγο καιρό Ανδρέας έχουν ακόμα χαμηλότερη αξία. Ανδρέας, γιατί να μην τα πουλήσουμε. Σε αυτό με διαφάνεια. Εγώ δεν λέω να αρπάξουν το χρήμα διάφοροι επιτίδιοι. Αλλά αν αυτά σε 6 μήνες έχουν τη μισή αξία, τώρα γιατί να μην τα πουλήσουμε. Ναι, Ανδρέας, αλλά και Γιώργος, γιατί μας αμέσως μετά. Μόνο πάρα πολύ σύντομα, γιατί παίζει ρόλο και το ποιος τελικώς βρήκε την τελική τιμή, έκανε την λεγόμενη αποτίμηση. Αυτό είναι η εταιρεία Lazard, δηλαδή εδώ που παρακολουθήσαμε το τι συμβαίνει με τα Airbus. Φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι κάποιος ο οποίος θα μας πει και το πραγματικό κόστος αυτών. Και το λέω πάρα πολύ απλά. Είναι ωραία ονόματα πίσω από την κοινοπραξία που πήρε τα τέσσερα. Έχει ωραία ονόματα η κοινοπραξία. Έχει πολλά ωραία ονόματα. Έχει ωραία ονόματα μέσα η κοινοπραξία που πήρε για 40 εκατομμύρια μόλις τα τέσσερα Airbus. Μεγάλα ονόματα. Μεγάλοι επιχειρηματίες. Πολύ. Να το δέσουμε και θα τους πούμε αύριο τα ονόματά τους. Θα τα πούμε τα ονόματά τους. Ναι, αύριο. Ναι, για να ξέρει και ο κόσμος πού πηγαίνει η περιουσία του δημοσίου. Είναι ωραίο να ξέρουμε ποιοι πήραν τα τέσσερα Airbus από 240. Τα πήραν ξένοι. Και αν ναι, ποιοι είναι αυτοί. Τα πήραν Έλληνες. Και αν ναι,
ποιοι είναι αυτοί. Και τι τα πήραν να τα κάνουν. Ακριβώς. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα χρήματα αυτά που έρχονται από τις ιδιωτικοποιήσεις δεν πάνε να καλύψουν τρύπες των δημόσιων οικονομικών, αλλά πάνε κατευθείαν στους πιστωτές μας. Άρα λοιπόν ουσιαστικά, τα 4 μπάς δεν καλύπτουν τίποτα, κύριε Βατηγιώτη. Ακριβώς. Τα 40 εκατομμύρια. Πάμε στον Γιώργο Σερδίμα. Ναι, Γιώργο. Πάντως, Σάκη, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο νέος Υπουργός Οικονομικών, υπέγραψε και έφυγε για το Eurogroup. Ήταν το πρώτο μήνυμα που θέλει να στείλει η κυβέρνηση. Και είναι στα πλαίσια της τακτικής της κυβέρνησης του Ντόνι Σαμαρά να κάνει επιθετικές αποκρατικοποίησεις, αλλά όπως υποστηρίζουν και στο Μέγαρο Μαξίμου, όλα αυτά να γίνουν στο σωστό τίμημα. Ήθελε να πάει στο Eurogroup που βρίσκεται σε εξέλιξη απόψε. Ακριβώς. Και να τους πει: ορίστε, εγώ πούλησα κάτι πριν έρθω σε εσάς. Τουλάχιστον ξεκινάμε, είναι η πρώτη κίνηση. Γιατί κακά τα ψέματα. Πάντως, να σου πω την αλήθεια μου: σαν διαπιστευτήρια είναι αυτό που έτσι όπως ακούγεται, όπως περιγράφεται, και είναι διαπιστευτήρια τα οποία είναι πολύ φθηνά. Και με ημερομηνία. Δεν ξέρω εάν θα έχουν το αντίκρισμα. Μακάρι να έχουν αντίκρισμα. Μακάρι να φέρει κάτι ο κύριος Στουρνάρας πίσω από το Eurogroup. Δεν θα περάσει εύκολα, του το είπαν οι δανειστές ούτως ή άλλως. Θα δούμε όταν θα επισέψει. Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη Χίτο. Έχουμε μια έκτακτη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Άκη. Στην οδό Αγίας Φιλοθέης, 17α στη Φιλοθέη, 69χρονη πολιτικός μηχανικός, σύζυγός της. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το αποκαλυπτικό δελτίο, διαθέτει πεντάστερο ξενοδοχείο στην Πάρο. Γροθοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από ληστές που προφανώς την ξεγέλασαν, τη χτύπησαν το κουδούνι και εκείνη δυστυχώς τους άνοιξε. Στην τριώροφη μονοκατοικία της Φιλοθέης διαμένει και η συνυφάδα της, αλλά είναι μεγάλης ηλικίας και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. Στις 5.30 το απόγευμα, ο σύζυγος της 69χρονης βγήκε για μία απογευματινή βόλτα και στις 7 που επέστρεψε βρήκε τη γυναίκα του με πολτοποιημένο από τα χτυπήματα το κεφάλι της. Τα δύο παιδιά της οικογένειας βρίσκονται στην Πάρο, καθώς το ξενοδοχείο, όπως αντιλαμβανόμαστε και ειδικά αυτή την εποχή, είναι σε πλήρη λειτουργία. Βασίλη Χίτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ, για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, αυτή είναι η μία πραγματικότητα που βιώνει η κοινωνία. Η μία πτυχή από το τραγικό τρίγωνο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. Η εγκληματικότητα δηλαδή, η φτώχεια και βέβαια οι αυτοκτονίες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε μία ακόμη σήμερα. Έναν 42χρονο άνεργο πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος απαγχωνίστηκε μέσα στο σπίτι του. Και τον βρήκαν οι δικοί του άνθρωποι. Διαστάσεις εθνικής τραγωδίας παίρνουν οι καθημερινές πλέον αυτοκτονίες συμπολιτών μας που υπό το αβάσταχτο βάρος των χρεών, της ανεργίας και της ανέχειας αποφασίζουν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Σήμερα στη μακάβρια λίστα προσθέθηκαν άλλοι δύο νέοι άνθρωποι. Τέλος στη ζωή του μέσα στο ίδιο του το σπίτι στην Αμαλιάδα έδωσε το πρωί ένας άνδρας 42 ετών. Οι δικοί του επιστρέφοντας στο σπίτι τον αντίκρισαν απαγχωνισμένο. Λίγες ώρες πριν στην Αμάρινθο Ευβοίας ο πατέρας ενός 40χρονου άνδρα βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα. Είδε το παιδί του που τα αναζητούσε από το Σάββατο το βράδυ νεκρό με μια σφαίρα στο κεφάλι. Όταν ανέβηκε στην ταράτσα της μονοκατοικίας και άνοιξε το δώμα, πάγωσε. Το παλικάρι του ήταν νεκρό, καθισμένο σε μια καρέκλα και δίπλα του η κυνηγετική καραμπίνα με την οποία είχε αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή απέκλεισε την εγκληματική ενέργεια και διερευνά τους λόγους που μπορεί να οδήγησαν τον 40χρονο στην αυτοκτονία. Την ίδια ώρα, τον κόδωνα του κινδύνου κρούει το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ για τη ραγδαία αύξηση των αυτοκτονιών που παρατηρείται στην Αττική. Σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Χούσο, πρόεδρο των εργαζομένων, από έρευνα που διενήργησε το Σωματείο, προκύπτει ότι μόνο τον μήνα Ιούνιο καταγράφηκαν 350 κλήσεις για απόπειρες αυτοκτονίας στην Αττική, από τις οποίες οι 50 είχαν τραγική κατάληξη. Έντονη ανησυχία εκφράζεται και για το μήνα Ιούλιο, καθώς ήδη έχουν καταγραφεί 6 κλήσεις για απόπειρα αυτοκτονίας, από τις οποίες οι 5 κατέληξαν. Τώρα πάμε να καλησπερίσουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Μαθιόπουλο, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Κύριε Μαθιόπουλε, καλησπέρα σας. Τον έχουμε τον κύριο Μαθιόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, κύριε Μαθιόπουλε. Καλησπέρα σας. Διότι δώσατε σήμερα συγκλονιστικά στοιχεία στην δημοσιότητα για τις απόπειρες αυτοκτονιών που είχαμε το τελευταίο διάστημα. 350. Κύριε Παυλόπουλε, μας ανησύχησε το γεγονός ότι κάθε μέρα μεταφέραμε και περισσότερα περιστατικά απόπειρων αυτοκτονιών. Και έτσι ξεκινήσαμε σαν σωματείο να κάνουμε μια ανεπίσημη έρευνα και καταλήξαμε ότι 350 συνανθρωποί μας μέσα στον Ιούνιο προσπάθησαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους με διάφορους τρόπους. 350 μέσα στον Ιούνιο μόνο. Μέσα στον Ιούνιο και μιλάμε για την Αττική.
Δυστυχώς τα πράγματα. Είναι τεράστιο το νούμερο. Είναι τεράστιο το νούμερο και εμείς. Είναι τεράστιο το νούμερο. Μόλις διαπιστώσαμε αυτό το νούμερο, δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί. Και πέρα από αυτό, περίπου 50 υπάρχουν άτομα. Υπάρχουν στοιχεία για αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Ματιόπουλε. Δηλαδή, ένας μέσος όρος ηλικίας, αν μιλάμε κυρίως για άνδρες ή για γυναίκες, αν μιλάμε κατά συντριπτική πλειοψηφία για ανθρώπους που βρέθηκαν άνεργοι ξαφνικά ή αν μιλάμε για μακροχρόνια άνεργους, υπάρχει μια. Τέτοια στοιχεία δεν μπορούμε να έχουμε. Μάλιστα. Εμείς απλά τα στοιχεία φτάνε που μεταφέραμε τα περιστατικά στο νοσοκομείο. Αυτά τα στοιχεία έχουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Είναι φαρμακευτική απόπειρα, είναι απόπειρα εξύψους, είναι αυτοπυροβολισμός, είναι διάφορες περιπτώσεις. Πού να πρωτοπολάβετε να δέξετε, κύριε Παυλόπουλε. Δυστυχώς, κύριε Παυλόπουλε, και ένα. Το θέμα είναι ότι πέρα από τους 350 που ήταν τον Ιούνιο, οι 300 συνανθρωποί μας σώθηκαν, γιατί έφτασε έγκαιρα το ΙΚΑΒ. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Πέρα από τις 350 που είχαμε τον Ιούνιο, οι 300, οι 50 επεβίωσαν, οι 300 σώθηκαν. Σώθηκαν οι 300. Αυτό συμβαίνει γιατί το ΕΚΑΒ έφτασε έγκαιρα. Δυστυχώς όμως το ΕΚΑΒ δεν θα φτάνει σε λίγο καιρό. Με 45 στενοφόρα στην Αττική, με έλλειψη προσωπικού, με ένα στενοφόρο που να στοιχίζει αυτή τη στιγμή περισσότερο η αγορά ενός νέου στενοφόρου παρά η συντήρηση του, δυστυχώς δεν θα φτάνουμε στα περιστατικά αυτά να σώζουμε ζωές ανθρώπων. Και εμείς έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Και πρέπει η πολιτεία να σταθεί στο πλευρό σας με κάθε τρόπο, κύριε Ματιόπουλε. Δυστυχώς η πολιτεία δεν πρέπει πλέον να βλέπει τα με νούμερα τον πολίτη. Πρέπει να σκύψει τον πολίτη. Δυστυχώς τα νούμερα μπορούμε να τα βγάλουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ματιόπουλε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κύριε Βατιγιώτη, μια φράση. Για να αυτά έπρεπε να πάει να πει ο κύριος Στουρνάρα στο ΕΚΟΦΗΝ. Δεν νομίζω να θεωρηθεί λαϊκισμός. Και όχι να πάει να πει ότι έχει εκτροχιαστεί το πρόγραμμα, δεν εφαρμόζουμε το πρόγραμμα και θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να εφαρμοστεί απαρέκλητα. Έπρεπε να πάει να μεταφέρει αυτή την πραγματικότητα. Ακριβώς. Μόνο τον Ιούνιο. Την οποία η κυβέρνηση την αποκρύπτει. Ας θυμηθούμε και άλλες ανάλογες καταγγελίες. Ας θυμηθούμε όταν καθηγητές είχαν καταγγείλει ότι παιδιά λιποθυμούνε μέσα στην τάξη και η κυρία Διαμαντοπούλου τότε το είχε χαρακτηρίσει λαϊκισμό και είχε τρέξει να το διαψεύσει. Για να επιβεβαιωθεί φυσικά και από άλλες πόλεις της Ελλάδας μετά από λίγες μέρες. Δεν θυμάστε την αντίδραση του κυρίου Βενιζέλου όταν ρωτήθηκε από πολίτες στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Ενικό για τις αυτοκτονίες. Όταν χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι και είπε. Απαγόρευσε τη συζήτηση. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ σας πάμε ευχαριστώ. Σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιαννόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Σκούτα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Γιάννη Μανώλη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Θα δείτε και πώς είναι δυνατόν να πληρώνει ο Ανδρέα Καψαμπέλη το ελληνικό δημόσιο ενίκιο στον έγκλειστο Άκη Τσοχατζόπουλο. Και πόσα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τουλάχιστον 171 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν τα νότια της επαρχίας Κρασαντάρ στη Ρωσία το Σαββατοκύριακο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε τη σημερινή ημέρα εθνικού πένθους στη μνήμη των θυμάτων και διέταξε να διενεργηθεί άμεσα έρευνα για τα αίτια των καταστροφών. Ταυτόχρονα διενεργείται έρευνα και για εγκληματική αμέλεια των αρχών. Πάντως, οι τοπικοί αξιωματούχοι αρνούνται τους ισχυρισμούς περί αμέλειας. Οι θανατηφόρες πλημμύρες ήταν οι χειρότερες στην ιστορία της περιοχής. Μια καυτή εβδομάδα ξεκίνησε με το θερμόμετρο να χτυπάει κόκκινο τις επόμενες ημέρες, δοκιμάζοντας ειδικά τους κατοίκους των αστικών περιοχών και όσους θεωρούνται ομάδες υψηλού κινδύνου. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι Δήμοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης θέτουν στη διάθεση των πολιτών από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κλιματιζόμενες αίθουσες. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συστήνει στις ευπαθείς ομάδες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και την σωματική κόπωση, να καταναλώνουν άφθονο νερό και να κάνουν συχνά ντους. Εκτός λειτουργίας θα είναι αύριο ο τριψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 184 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του ΕΟΠΗ,
Ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω του οποίου κλείνονται τα ραντεβού με τους γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι δεν θα λειτουργεί από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Ο οργανισμός διαβεβαιώνει τους ασφαλισμένους ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αποκατάσταση της βλάβης. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά αποκαλυπτικό δελτίο. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Επιστρέφουμε στο αποκαλυπτικό δελτίο. Δεύτερο μέρος. Καλωσορίζω κοντά μας τον κύριο Θανάση Γιαννόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Δίπλα του ακριβώς ο κύριος Γιάννης Μανώλης, τέλεχος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλησπέρα, κύριε Μανώλη. Γεια σας. Χαμογελάτε γιατί είχε εξελίξει το Υπουργείο Εργασίας που σας αφορά. Όχι, κοιτάξτε, άμα το θέλουμε έτσι να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Περιμένουμε την αποχώρηση της επόμενης εβδομάδας. Έχει καταντήσει η κυβέρνηση fake story. Έτσι εικάζεται. Fake story, πώς το λέμε αυτό το παιχνίδι. Που ναι. Κάθε εβδομάδα υπάρχει μια αποχώρηση. Και απέναντι ακριβώς, παρακαλώ, ο κύριος Παναγιώτης Σκούτας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού. Καλησπέρα σας, κύριε Σκούτα. Θέλω πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για τα όσα ακούστηκαν στη Βουλή, τις απειλές για ειδικά δικαστήρια, κύριε Σκούτα, και την καταγγελία του κυρίου Νικολόπουλου, κύριε Γιαννόπουλε, ότι εκείνος φεύγει για να μην υποκύψει, γιατί σέβεται αυτά που υποσχεθήκατε προεκλογικά. Θέλω να δούμε το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε προαναγγείλει για το ενίκιο που πληρώνει το δημόσιο στον έγκλειστο κύριο Άκη Τσοχατζόπουλο. Ή τουλάχιστον μου λένε πλήρωνε μέχρι πριν από λίγο διάστημα. Λίγη ή έληξε η σύμβαση. Περιμένουμε να το επιβεβαιώσουμε. Είναι 260.000 ευρώ και κάτι στην Κηφισίας με αριθμό 7. Πάμε να το δούμε. Τι και αν κάθε μέρα σημειώνεται και από μια αυτοκτονία, τι και αν οι νεοάστεγοι έχουν αυξηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης, το κράτος, όπως λένε οι αρμόδιοι, μπορεί να μην έχει χρήματα για μισθούς και συντάξεις. Έχει όμως για σπατάλες, έξοδα και σκάνδαλα που μόνο αγανάκτηση μπορούν να προκαλέσουν στους απλούς πολίτες. Ακούστε με προσοχή και θα καταλάβετε. Πόσα χρήματα νομίζετε πως πληρώνει για ενίκιο το ελληνικό δημόσιο για να στεγάσει το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού? Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Πληρώνουμε εμείς δηλαδή, οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες, 269.838 ευρώ. Όχι ετησίως, αλλά μηνιαίως. Και επειδή μετά από αυτό το ποσό που ακούσατε, δεν θα έχετε όρεξη να κάνετε τον ετήσιο λογαριασμό. Απλά θα σας πούμε ότι το ποσό αγγίζει τα 3.038.056 ευρώ. Την ώρα δηλαδή που οι οικογενειάρχες αυτοκτονούν, το κράτος δίνει περισσότερα από 3 εκατομμύρια για το μίσθωμα ενός κτηρίου. Θέλετε τώρα να μάθετε σε ποιον ανήκει το πολυτελέστατο αυτοκτήριο που βρίσκεται επί της λεωφόρου Κηφισίας 7? Ιδιοκτήτης, σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, φέρεται να είναι τουλάχιστον μέχρι και το 2007 ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο άλλοτε πανίσχυρος άνδρας του Πασόκ. Ναι. Καλά ακούσατε. Ο κύριος Τσοχατζόπουλος για ένα μονοκτήριο από τα πολλά που έχει στην κατοχή του λάμβανε ετησίως περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Χρήματα βεβαίως που βγαίνουν από την τσέπη του ελληνικού λαού. Όπως αναφέρεται στο εισαγγελικό πόρισμα, ο Άκης Τσοχατζόπουλος φέρεται να προέβει στην αγορά 3 ακινήτων μεγάλης εμπορικής αξίας μέσα σε διάστημα μόλις 11 ημερών. Με την πρώτη αγοροπολισία να γίνεται στις 18 Νοεμβρίου του 1999, ένα ακίνητο 1.000 τετραγωνικών μέτρων αξίας 700 εκατομμυρίων δραχμών περνά στην ιδιοκτησία της εταιρείας Τορκάσο. Την ίδια μέρα στην κατοχή της Τορκάσο έρχεται ακόμη ένα ακίνητο που περιέχει 22 θέσεις στάθμευσης, το οποίο βρίσκεται και αυτό στη λεωφόρο Κηφισίας, στον αριθμό 7, αξίας 100 εκατομμυρίων δραχμών. Οι αγορές όμως δεν σταματούν εκεί, αφού 11 ημέρες αργότερα η ίδια offshore εταιρεία αγοράζει και τρίτο ακίνητο, 964 τετραγωνικών μέτρων και αξίας 600 εκατομμυρίων δραχμών, πάντα στο κτίριο που βρίσκεται στη λεωφόρο Κηφισίας. Πίσω και από τις τρεις αγορές βρίσκεται η εταιρεία Τουρκάσο, η οποία ανήκει στον Νίκο Ζήγρα, ξάδελφο του Άκη Τσοχατζόπουλου, με πραγματικό ιδιοκτήτη όμως, σύμφωνα με την έρευνα των εισαγγελικών λειτουργών, τον άλλοτε ισχυρό άντρα του Πασόκ. Στις 30 Απριλίου του 2007, σύμφωνα με τέταρτο συμβόλαιο, η Ιερά Μονή Βατοπεδίου, με εκπρόσωπο τον ίδιο τον ηγούμενο Εφρέμ, φέρεται να αγοράζει το συγκεκριμένο ακίνητο έναντι 3.700.000 ευρώ. Έδωσε δηλαδή στον κύριο Τσοχατζόπουλο τα διπλάσια χρήματα από όσα είχε ο ίδιος ξοδέψει για να τα αγοράσει το 1999.
σύμφωνα πάντα με το πολυσέλιδο εισαγγελικό πόρισμα, οι δικαστικές αρχές τονίζουν πως στις εταιρείες αυτές πραγματικός και μοναδικός ιδιοκτήτης ήταν από πάντα ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Και να το ξαναπούμε για όσους δεν το κατάλαβαν. Το ελληνικό δημόσιο πληρώνει ενίκιο 3,2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο στον έγκλειστο Άκη Τσοχατζόπουλο για να νοικιάζει ένα από τα ακίνητα που αγόρασε με τις μίζες από τα εξοπλιστικά προγράμματα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Όση ώρα βλέπαμε αυτή την απίστευτη ιστορία, συνεργάτες του νέου Υπουργού Παιδείας επικοινώνησαν μαζί μας τον κ. Αρβανιτόπουλο και μας είπαν ότι ξεσκονίζουν όλες τις συμβάσεις των ακινήτων που μισθώνει το δημόσιο και η εντολή του κ. Αρβανιτόπουλου είναι να μην ανανεωθεί καμία από αυτές και να συγχωνευτούν οι οργανισμοί, οι υπηρεσίες και να συστεγαστούν έτσι ώστε να μην πληρώνουμε πια. Αυτά είναι παλιά, αυτά τα ενίκια. Ας αναγίνουν πρώτα. Εδώ όμως πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Κύριε Παυλόπουλε. Ενίκιο στον Άκη Τσοχατζόπουλο. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή. Ο κύριος Τσοχατζόπουλος να είναι έγκλειστος και να εισπράττει 3,2 εκατομμύρια. Ποιος εισπράττει αυτά τα χρήματα. Ποιος εισπράττει αυτά τα χρήματα. Δεν το ξέρω, κύριε Σιαδήμα. Είναι καλό το ερώτημά σας. Ποιος εισπράττει αυτά τα χρήματα ή ποιος τα εισέπατε όσο καιρό ήταν σε ισχύ αυτή η σύμβαση μέχρι πρόσφατα από ό,τι ενημερωνόμαστε. Κύριε Γιαννόπουλε, ποιος έχει δίκιο τώρα, ο Νικολόπουλος που έφυγε ή η κυβέρνηση που λέει ότι κιότεψε και δεν ήταν για τα βαριά, γιατί ο Νικολόπουλος λέει ότι έρχεται να δικαιώσει το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Λέει, εδώ πήγαμε να κάνουμε διαπραγμάτευση, αφήνοντας στην πάντα αυτά που είπαμε προεκλογικά και πήγαμε να πούμε ναι σε όλα. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω ποια ήταν τα βαθύτερα αίτια της εκρηκτικής αυτής παραίτησης του Νικολόπουλου. Και το λέω εκρηκτική διότι δεν μπορώ να καταλάβω εάν ήταν δυσαρεστημένος από τις αρμοδιότητες που του έχει χωρίσει, τουλάχιστον όπως άκουσα ότι μέχρι την περασμένη Δευτέρα έπρεπε οι υπουργοί, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να χωρίσουν τις αρμοδιότητες. Ναι. Εάν οι αρμοδιότητες αυτές, οι οποίες του εχωρήθησαν, θεωρήθησαν ίσονες από αυτές τις προσδοκίες που είχε. Δεν θα ήθελα να κάνω κριτική, σας είπα για ποιο λόγο. Γιατί, δεν γνωρίζω. Γιατί δεν εγώ θα δεχόμουν ότι οι αρμοδιότητες ήταν τα μπακέρα, αν δεν συνοδευόταν η παραίτηση με μια πολύ σκληρή επιστολή, η οποία λέει ότι άλλα είπαμε προεκλογικά, άλλα πάμε να κάνουμε. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω. Κύριε Παυλόπουλε, ας αφήσουμε να κυλήσουν οι λίγες μέρες αυτές και νομίζω ότι επειδή όλοι ζούμε σε ένα περίγυρο πολύ μικρό και μικρό κόσμο πολιτικά, θα μάθουμε ακριβώς τα αντεσού της όλης υποθέσεως. Δεν είναι ευχάριστο βέβαια μέσα σε τρεις εβδομάδες να έχουμε τρεις παρετήσεις που κατηγορείται το ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια που κύριο Νικολόπουλο είναι, ότι είναι ο αβανταδόρος του λόμπι της δραχμής και την επομένη που κατηγορείται το ΣΥΡΙΖΑ που σας ασκεί έντονη κριτική και τους ανεξάρτητους Έλληνες ότι είναι οι αβανταδόροι του λόμπι της δραχμής να παρετεί το υφυπουργός εργασίας. Κριτική το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Το να δεχτούμε όμως τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και την όλη στρατηγική και πολιτική του απέχει πάρα πολύ από τα δεδομένα τα οποία έχουμε εμείς τα κομματικά. Το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια θα πρέπει να ασχοληθεί τώρα να ενοποιηθεί από τις 12 πόσες συνιστώσεις είναι οι μεγαλύτεροι να ενοποιηθούν και να βγουν ως ένα συμπαγές, αμυγές, ομογενοποιημένο κόμμα. Βεβαίως, να σας αφήσουν να πουλήσετε τα πάντα. Βεβαίως και οφείλουν να ασκήσουν κριτική, όπως και εμείς μπορούμε να ασκήσουμε και ασκούμε κριτική για τις μεθοδολογίες και τις πολιτικές πρακτικές που και τώρα εφαρμόζει, αλλά και επί τόσα Σκώτα, χρόνια. Θα περιμένουμε. Τι θα περιμένουμε, εδώ τους είπατε θα τους πάτε στη φυλακή. Μισό λεπτό. Εδώ είπατε θα στη στιγμή να δικαστήρια. Να πούμε πόσοι θα μπουν στο λόμπι της δραχμής. Και αν η κυβέρνηση Σαμαρά θα μας φέρει τη δραχμή, αυτό που λέγαμε προεκλογικά, ότι το μνημόνιο, ο τρόπος έτσι όπως το διαχειρίζονται, θα οδηγήσει κατευθείαν, χωρίς δεύτερη κουβέντα, στη δραχμή. Το λένε και οι Ευρωπαίοι. Συζητιέται. Αυτό δεν λένε. Νομίζω λοιπόν ότι στις προγραμματικές δηλώσεις, αντί να γίνει μια συζήτηση ουσιαστική σε όσα εμείς ως αντιπολίτευση κάναμε, στη δευτερολογία του ο κύριος Πρωθυπουργός βγήκε λίγο υπεροπτικά. Μα είπαμε ότι θα πάτε φυλακή. Θα στήσετε ειδικά δικαστήρια. Δεν είπαμε θα στήσουμε ειδικά δικαστήρια. Αλλά είπαμε το εξής, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε να παραγραφούν όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα
από το 2000, εδώ και δύο χρόνια, από το 10 μέχρι σήμερα. Όχι, όχι. Είπατε θα πάνε φυλακή όσοι υπογράψουν το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Θα δούμε το πώς θα γίνουν αυτές, θα κρίνουμε και ανάλογα θα απορρευτούμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ σήμερα, λόγω της δουλειάς μου, έψαχνα να δω για την ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, πήρα τα στοιχεία, γιατί είμαι λογιστής, ξέρω από οικονομικά. Λοιπόν, θα πουληθεί 60% κάτω από την αξία της εταιρεία. Ρωτάω, ποιος θα αναλάβει να το κάνει αυτό το πράγμα? Και δεν έχει κανείς ευθύνη για αυτό το πράγμα? Και τι θα φέρει η πώληση της ΕΙΔΑΠ στον αθηναϊκό λαό? Ποιες θα είναι οι βελτιώσεις, δηλαδή? Ακριβότερα τιμολόγια. Ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο έρχεται για να εξυπηρετήσει ανάγκες ανθρώπινες της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα το φτάσουμε εκεί που το φτάσανε κάποια στιγμή στη Λατινική Αμερική, όπου πήγαν αμερικάνικες τράπεζες, αμερικάνικες εταιρείες και πήρανε το νερό και το φτάσανε? Ναι, αλλά δεν λέτε και πώς θα βρούμε αλλιώς λεφτά? Είναι εύκολο να λέτε θα σας πάω φυλακή, είναι εύκολο να λέτε όποιος τολμήσει να πουλήσει θα με βρει απέναντι. Μα δεν λέτε και πώς θα βρούμε... Και κύριε Παυλόπουλε, ναι, κύριε Μανολιώστε. Μισό λεπτό, κύριε Παυλόπουλε. Είναι κερδοφόρα. Ναι. Άρα, που θα βρούμε λεφτά, όπως και ο ΠΑΠ είναι κερδοφόρος. Ναι. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι για το θέμα του κ. Νικολόπουλου. Κοιτάξτε, θα πω ότι, καταρχήν να πω ότι τον καταλαβαίνω, γιατί όσοι πιστέψαμε τις κορώνες του κ. Σαμαρά για επαναδιαπραγμάτευση και τις αντιμνημονιακές κορώνες, ήμουν ένας από αυτούς στο παρελθόν και βρέθηκα στον δρόμο. Αναγκαστήκαμε σε κάποια στιγμή ή να τον ακολουθήσουμε στη μετάλλαξή του, εγώ δεν τον ακολούθησα, ή να παραιτηθούμε. Λοιπόν, ο κύριος Νικολόπουλος διαπίστωσε, ενώ είχε βγει 4-5, εγώ έγραψα κάτι ότι όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Είχε βγει ο Νίκος ο Νικολόπουλος και έλεγε με τενέργειες, θα τα δώσουμε όλα, θα τα κάνουμε, θα απογαλαστήσουμε τις συντάξεις. Και ξαφνικά συναντιέται με την Τρόικα και καταλαβαίνει ότι όχι μόνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά θα τον υποχρεώσουν να πάρει και άλλα μέτρα σε βάρος της κοινωνίας. Και σου λέει δεν τα αντέχω. Άρα αυτά που έλεγε ο κύριος Σαμαράς περί επαναδιαπραγμάτευσης είναι παραμύθι. Το παραμύθι αυτό λοιπόν έχει τέλος. Και το τέλος είναι κακό για αυτούς που πιστεύουν αυτό το παραμύθι. Και τι κάνει ο κύριος Νικολόπουλος λοιπόν αποφάσισε. Φεύγει ή παλεύει, κύριε... Κατά την άποψη μου. Να παλέψει τι, κύριε. Δεν ξέρω, γιατί παλέψεις, αν εσείς ήσασταν μέσα στην κυβέρνηση, μόλις βλέπατε την Τρόικα να έχετε εδώ πέρα με τις πιο άγριες διαθέσεις, τι θα κάνατε, θα φεύγατε? Θα λέγατε, εγώ τους βρήκα άγριους? Ένα λεπτό. Παλεύεις όταν υπάρχουν συνθήκες να παλέψει. Όταν η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα ο Υπουργός Οικονομικών βγαίνει στη Βουλή και λέει ότι το πρόγραμμα έχει εκτροχιαστεί, δεν ζητάμε τίποτα, γιατί το είπε. Τι να παλέψεις? Παλεύεις κάτω από συνθήκες που μπορείς να παλέψεις όταν είσαι έναν υπουργό, έναν πρωθυπουργό που θέλει να παλέψει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα άλλο. Υπάρχει ένα στήριγμα της κυβέρνησης που είναι ο αριστερός Μαϊντανός. Ο αριστερός Μαϊντανός της κυβέρνησης. Υπάρχει ο Κουβέλης, ο οποίος έχει εξελιχθεί στο πιο σταθερό δεκανίκι της μνημονιακής κυβέρνησης. Φεύγει δηλαδή ο Νικολόπουλος, και εγώ πιστεύω και θα μου το δείτε σύντομα, γιατί στη λαϊκή δεξιά υπάρχουν στελέχη που δεν είναι μνημονιακά. Και θα αντιδράσουν. Αντιστάσεις θα έχουμε, και θυμηθείτε το, σε αυτή την κυβέρνηση, από το κομμάτι της λαϊκής δεξιάς. Δεν θα έχουμε από την αριστερά. Η αριστερά τα έχει δώσει όλα. Ο Κουβέλης τα έχει δώσει όλα. Λοιπόν, δεν είναι λίγο αντιφατικό αυτό? Κι όμως αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ο Κουβέλης λέει ναι σε όλα. Και ο Νικολόπουλος, εγώ δεν συμφωνώ με τον τρόπο, γιατί έπρεπε να το πει από την πρώτη στιγμή. Έπρεπε να καταψηφίσει χτες τις προγραμματικές δηλώσεις και όχι να το παίξει έτσι. Δηλαδή, μπορεί να έχω την αίσθηση ότι δυσκολεύεται να ακολουθήσει αυτό αλλά το πρόγραμμα. Δεν θα είναι ο πρώτος, λέτε αυτό, λέτε. Μα δεν θα είναι ο πρώτος. Δεν παρακαλώ. Δεν θα είναι ο πρώτος. Αυτό λέω, αυτό που λέει ο κ. Μανώλης. Δηλαδή, εσείς τι θα κάνετε σε αυτή τη θέση? Θα κάνετε καταγγελία στο μνημόνιο, δεν θα παλεύατε, δεν θα προσπαθούσατε? Κοιτάξτε, να παλέψει σε τι? Όταν ο πρωθυπουργός βγαίνει την πρώτη μέρα και λέει δεν υπάρχει περιθώριο επαναδιαπραγμάτευσης. Το είπε και ο πρωθυπουργός, το είπε και ο υπουργός οικονομικών. Θα παλέψω εγώ μόνος μου. Ίσως ο κύριος Στονάρας. Δηλαδή ο Νικολόπουλος θα πάει, θα πηγαίνει ο Βούρτσης να λέει συμφωνήσει όλα και να πηγαίνει ο Νικολόπουλος να λέει διαφωνώ. Εδώ είναι η κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός είπε ότι εμείς προχωράμε έτσι. Προσπαθούμε τις αποκρατικοποίησεις να βγει επιθετικά, να στείλει ένα μήνυμα. Μπορεί. Κακά τα ψέματα, ήμασταν σε επηρεακή κυβέρνηση. Εγώ επί 2,5 χρόνια μου λες πώς παλεύω. Κύριε Μανώλη, ξέρετε ότι έχει να πάει εκλεγμένος πρωθυπουργός σε σύνοδο κορυφής. Επί 2,5 χρόνια είχα. Από τον Νοέμβριο. Επί 2,5 χρόνια είχα το. Είχα ένα όραμα να δώσω, να παλέψω. Ήμουν στον δρόμο με τον κόσμο που ήταν στους αγαπημένους, στα συλλαγητήρια.
Γιατί, και γιατί καλά μου, κάνατε, μου δίνει τη δυνατότητα ο Σαμαράς να το κάνω. Πάνε όταν λοιπόν τώρα ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του κόμματος. Ναι, αλλά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τι έχουν αλλάξει, τι πήγε, τι άλλαξε. Άλλαξε τίποτα. Έτσι ήταν πριν 2,5 χρόνια όπως σήμερα. Έχουν γίνει χειρότερα. Έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα. Έχουμε συσίτια. Έχουμε αυτοκτονίες. Έχουμε μείωση μισθών. Δεν πρέπει όμως να γίνει μια προσπάθεια να αλλάξουν όλα αυτά. Πώς θα τα αλλάξει. Κύριε Μανώλη, είναι το. Άμα δεν δώσει πάει, δεν αλλάξει. Ο κύριος Βατικιώτης, ο οικονομολόγος που ήταν εδώ πριν και είπε ότι το χαρτί της ελληνικής κυβέρνησης στο σημερινό Eurogroup και απέναντι στους δανειστές έπρεπε να είναι το στοιχείο του ΕΚΑΒ που λέει και είστε γιατρός. Και έχετε και πρώην υπουργός υγείας, μια γνώση παραπάνω και πρώην υπουργός υγείας, ότι 350 απόπειρες αυτοκτονίας μόνο μέσα στον Ιούνιο. Και αντί να το εκμεταλλευτούμε αυτό, δηλαδή την τραγική θέση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κοινωνία, πηγαίνουμε και λέμε θα διαπραγματευτούμε όταν θα έχει διάθεση, λέει η Λαγκάρτ, να διαπραγματευτεί μαζί μας. Θα περιμένουμε εμείς, με συγχωρείτε πολύ, να έχει πολιτική οριξία η Λαγκάρτ για να διαπραγματευτούμε. Τέλος πάντων, ας μην κάνουμε προσδιορισμό της ορμονικής επάρκειας της κυρίας Λαγκάρτ. Για πολιτική, αλλά τουλάχιστον πολιτική να σχολιάσω, εγώ θα διάθεση μίλησα. Εγώ θα μπορέσω να σχολιάσω και μόνο αυτά που άκουσα από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω τα στοιχεία αυτά, τα 350 άτομα. Είναι ένας αριθμός ο οποίος δεν μπορεί να ελεγχθεί, δεν μπορεί να πιστοποιηθεί, δεν μπορεί να αναλυθεί. Μα το δίνει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ δεν είναι ανεύθυνο, ναι, όταν δίνει τα στοιχεία. Ακούω όμως και το άλλο στοιχείο, το οποίο είναι αντιφατικό, ότι από τα 350 άτομα αυτά, ναι, τα οποία είχαν αυτοκτονικό ιδεασμό, κατάφεραν να σώσει το ΕΚΑΒ 300. Τα 300 άτομα, ναι, τα οποία εγκαίρως τα διακόμισε στα νοσοκομεία τα εφημερεύοντα. Άρα πρέπει να ξέρουμε το τι είδος ήταν αυτό το. Μα δεν σας φτάνει ότι. Μα πέρα από το, τα στοιχεία του ΕΚΑΒ, είναι η πραγματικότητα. Ότι υπάρχει μεγάλη, ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση του αριθμού των αυτοκτονιών, συμφωνούμε. Ότι βιβλιογραφικά σε τέτοιες οικονομικές κρίσεις και καταστάσεις σε όλες τις χώρες έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα, ναι. Και τι θα κάνουμε, η προσέγγιση του θέματος είναι η επιστημονική. Η επιστημονική προσέγγιση και είναι και το ποπουλίστικο. Αφήστε το ποπουλίστικο, στοιχείο. Διότι εγώ δεν πιστεύω ότι χωράει ποπουλίστικο. Εγώ ασχολούμαι με το. Εγώ ασχολούμαι και δεν είμαι. Εγώ ρωτάω το εξής. Με το επιστημονικό. Με την επιστημονική παράμετρο. Γιατί αυτό το τραγικό στοιχείο να μην μας δώσει δύναμη στη διαπραγμάτευσή μας με τους δανειστές. Και να τους πούμε ότι ακούστε να δείτε, ένα είναι οι αριθμοί, άλλο είναι οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι στη χώρα μας δεν αντέχουν αυτό που εσείς. Δεν συγκινούνται τόσο εύκολα. Μα με συγχωρείτε πολύ, όταν οι ίδιοι λένε ότι είναι λάθος το μήνυμα. Ούτε ο Σόιμπλερ συγκινείται από όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες. Μα εγώ δεν περιμένω να συγκινηθεί ο Σόιμπλερ. Περιμένω τους Έλληνες πολιτικούς, κύριε Γιαννόπουλε, να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι. Πώς μας έχουν εμάς τους Έλληνες οι Ευρωπαίοι, παρατηρήσατε κάτι? Είδατε ασπασμούς και αγάπες, ναι, να έχουν, ναι, απέναντι πάντως, στον όσο Έλληνα είμαστε τα καλά παιδιά, πρόσωπο των οικονομικών. Όσο είμαστε επιδιωκούμε. Βλέπετε όμως έχουν υποτελή αναπτύξει συμπεριφορά. Δεν είναι θα αυτό, μας έχουν έτσι. Δεν είναι αυτό. Κανέναν δεν σέβονται όταν λένε μικρά. Έχουμε ποτέ δείξει, κανείς δεν σεβάστηκε έχουμε κανέναν δείξει, όταν εκείνος δεν αντιδρούσε. Έχουμε δείξει διαχρονικά μια συνέπεια. Και αυτή την ασυνέπεια την πληρώνουμε. Μα δεν είμαστε οι μόνοι που είμαστε ασυνεπείς. Δεν είμαστε οι μόνοι που είμαστε διεφθαρμένοι. Πάμε και στον κύριο Σκούτα, παρακαλώ, για τον έχω δει. Το τι μπορεί να προκύψει θα δούμε. Τον κύριο Στουρνάρα που θα έρθει και θα μας εξομολογηθεί. Εμείς έπρεπε να πάμε αυτή τη στιγμή στον κύριο Βενιζέλο. Θυμόσαστε τον κύριο Βενιζέλο. Όπως δώσαμε τα αεροσκάφη αντί για 240. Θυμόσαστε τον κύριο Βενιζέλο. Να πάμε έξω να πούμε, δώσαμε 4 αεροσκάφη. Μπράβο μας. 40 εκατομμύρια. Εμείς έπρεπε να πάμε στο Eurogroup μετά από τις εκλογές και να τους πούμε ότι ο ελληνικός λαός αυτό το μνημόνιο που εφαρμόστηκε 2 χρόνια. Τελείωσε. Γιατί δεν είστε μαζί, κύριε Σκούτα? Μισό λεπτό. Γιατί δεν είστε μαζί? Ένα. Να πιέζετε. Διότι δεν πήγε να κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είστε μαζί? Μα τους. Δεν πήγε ο Στουρνάρας. Μα δεν είστε μαζί τους να τον πιέσετε. Μα ο Στουρνάρας δεν πήγε να. Απειλείτε με φυλακές μόνο. Μισό λεπτό, κύριε Παυλόπουλε. Μισό λεπτό. Εμείς θα είχαμε κάθε διάθεση αν ήταν σε μια άλλη λογική. Είναι στη λογική να πάμε να διαπραγματευτούμε το μνημόνιο στη λογική ότι αυτό δεν βγαίνει? Όχι. Η λογική είναι να πάμε να τους δώσουμε 4 αεροπλάνα να τα πουλήσαμε, να πούμε γλαβιόλες ότι είμαστε καλοί, είπατε, να τους κάνουμε τα δωράκια τους και να τους πούμε σας παρακαλούμε πάρα πολύ, είπατε, κάντε ό,τι μπορείτε καλύτερο για μας. Αυτό, αυτή είναι όρο. Η λύση. Αυτή είναι η πολιτική μας. Αυτή ψήφισε ο ελληνικός λαός. Η μίληση κυβέρνηση για παραδιαπραγμάτευση. Εγώ ρωτώ, θα τεθεί στο τραπέζι
και θα γίνει συζήτηση, αυτή τουλάχιστον η περιβόητη επιμήκυνση να υπάρξει, ούτε αυτή δεν πρέπει να διώξετε τους επενδυτές, λέει η κυβέρνηση. Για να πάμε μια ώρα αρχίτερα στη χρεοκοπία και να μειωθούν και τιμές. Στην Ελλάδα, κύριε Παυλόπουλο, να σώσουμε, κύριε Παυλόπουλο. Να αγοράσουν κόψο χρονιά έρχονται. Και οι ατζέντες εδώ, οι τοπικοί, επειδή στηρίζουν την κυβέρνηση, μέχρι να γίνει η μοιρασία. Μόλις τελειώσει η μοιρασία, θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Πάμε, κύριε Παυλόπουλο, μια κουβέντα, κύριε Παυλόπουλο. Αμέσως, κύριε Σκούτα. Εγώ καταλαβαίνω και απευθύνομαι σε όλους τους πολιτικούς εδώ ότι λίγο πολύ γίνεται μια προεκλογική συζήτηση. Οι εκλογές έχουν τελειώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μετακινηθεί. Η Νέα Δημοκρατία επίσης έχει μετακινηθεί προς αντίθετες κατευθύνσεις και οι δυο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούν να βρεθούν 5, 6, 7 σημεία στα οποία όλα τα κόμματα να συμφωνούσαν και να γίνει αυτό που λες. Να πάνε έξω και να πούνε, ξέρετε, αυτά τα 5-6 πράγματα είναι διαπραγμάτευση. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κείμενο συμφωνία των τριών, ναι ή όχι. Αυτό. Υπάρχει, ναι ή όχι. Μα λέει αυτό, μέσα για τη μετενέργεια, αυτό, ναι ή όχι. Λέει 5 πράγματα, ναι ή όχι. Τα πούλησαν. Εκείνα που υπέγραψε που κάνα την κυβέρνηση. Λέει όμως σε βάθος τετραετίας. Α, σε βάθος τετραετίας. Κύριε Μανώλη, όσο επικίνδυνο. Καταρχήν δεν έχει μέλλον αυτή η κυβέρνηση. Κύριε Μανώλη, όσο επικίνδυνο είναι να λέμε ότι θα τα κάνουν όλα όπως λένε, άλλο τόσο είναι να λέμε ότι το πούλησαν. Εγώ σας ρωτάω, συμφωνήσανε ένα κείμενο, ναι ή όχι. Ένα κείμενο. Προφανώς δεν πρέπει. Συμφωνήσανε. Δεν θα τους υπερασπιστώ δυο λεφτά. Τι κάνουνε, ούτε ένα δεν κάνουνε. Δεν πρέπει να δηλαδή αν ήμασταν εμείς τι θα γινόταν. Φωνάζω κι εγώ. Τι θα γινόταν. Λέω το εξής. Δεν πρέπει να τους δώσουμε λίγο χρόνο. Λίγο χρόνο δεν πρέπει να τους δώσουμε. Να τους δώσουμε αν θέλουν να διαπραγματευτούν. Όταν βγαίνουν, κάνουν ένα κείμενο συμφωνία. Δυο λεφτά. Και την άλλη ώρα λένε δεν μπορούμε. Εγώ άκουσα χτες τον κύριο Στουρνάρα στη Βουλή, ο οποίος έβαλε το θέμα της διαπραγμάτευσης, της επαναδιαπραγμάτευσης. Το έβαλε με το δικό του τρόπο. Γιατί το έβαλε, γιατί απειλούσε ο Κουβέλης που είναι η επαναδιαπραγμάτευση. Μα εσείς λέτε ότι ο Κουβέλης έχει γίνει το ΣΥΠ, πραστικά μόνο. Μα τώρα έχει αντίφαση το ένα στο άλλο. Αν ο Κουβέλης είναι επιθύμενος, να πω το απειλούσε. Από το 1996 μέχρι το 2008 πουλήθηκε το 85% των δημόσιων εταιριών. Τα χρήματα τα οποία εισέπρεξε το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχει μια εταιρεία που να θέλετε να πωλήσετε. Μισό λεπτό. Υπάρχει μια εταιρεία που να συμφωνείτε να αποκαλύψετε. Δεν μπορεί ούτε το νερό, ούτε η ενέργεια. Από το 1996 λέω μέχρι το 2008 πουλάγανε. Ούτε η τζάχαρη. Πουλήθηκε το 85%. Από το 1996 μέχρι το 2008 το χρέος μεγάλωνε. Είδαμε καμία ανάπτυξη. Μάλιστα. Άρα να ρωτώ λοιπόν. Εάν πουλήσουμε αυτές το υπόλοιπο 15%, πόσο θα πάρουμε. Από ό,τι υπολογίζουμε, δεν πουλάσει με αυτόν τον τρόπο. Πόσο είναι αυτό, 3% στο ΑΕΠ. Ρωτώ, λύνουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Ανδριάννα, για να κλείσουμε. Πάρα πολύ σύντομα. Εγώ θα πω μόνο ότι φαντάζομαι ότι οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν τώρα τα έχουν μπλέξει λίγο τα πλαίσια της επαναδιαπραγμάτευσης. Ενώ αυτή η ελληνική κυβέρνηση πληρώνει ακόμη άκυτα 3,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ενίκιο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο συγκεκριμένο κτίριο. Φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα λυθεί. Βέβαια, δεν ξέρω αν εμέσως πλέον, μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει από την στιγμή της δημοσιοποίησης της παραίτησης του κ. Νικολόπουλου, πρέπει να κρατήσουμε εκείνο το περιβόητο αίτημα της Τρόικας για περαιτέρω μείωση πλέον του κατώτατου το μισθού. Για και μήπως τελικά η ταμπακέρα είναι ακριβώς αυτό. Υπάρχει, τότε, και αν υπάρχει αυτό το αίτημα. Μισό λεπτό. Επισήμως δεν υπάρχει περαιτέρω. Ο κύριος Ράχεμπακ δεν είπε. Εγώ βιάζομαι ή ο κύριος Ράχεμπακ προχθές είπε ότι πρέπει να γίνει. Επισήμως δεν υπάρχει. Επαναλαμβάνω, μήπως η ουσία της επιστολής Νικολόπουλου είναι τελικά ότι ο κύριος Ράχεμπακ είπε ότι πρέπει να μειωθούν κι άλλο οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είπε, κύριε Μάνολε, 390 ευρώ. Δεν ξέρει ο Ράχεμπακ και ξέρουμε εμείς. Σωστά δίκιο έχετε. Νομίζω ότι είπε κάτι ο κύριος Σκούτας και να τα πουλήσουμε για να πάρουμε 9 δις και πάλι δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Δεν θα έχουμε κλείσει καμία ουσιαστική τρύπα. Δεν είναι θέμα εκποίησης, είναι θέμα αξιοποίησης ενός εθνικού πλούτου, μιας εθνικής περιουσίας που υπάρχει. Αλλά μέσα σε 3 εβδομάδες. Να ζητάμε από μια κυβέρνηση. Αν είχατε ένα οικόπεδο το οποίο το αποτιμούσατε σε αντικειμενική αξία 100 εκατομμύρια και είχατε πρόβλημα με το δανεισμό σας, προσωπικό πρόβλημα, και είχατε ένα οικόπεδο που αξίζει 100 εκατομμύρια, το πουλάγατε 10. Σας λέω το εξής, ότι η Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε και τουλάχιστον δεν θα πρέπει να το αποσιωπούμε, έχει ένα τεράστιο εθνικό πλούτο και έχει περιουσιακά στοιχεία. Μα δεν έχουν ιδιοκτησία αυτά τα περιουσιακά η Ελλάδα στοιχεία. Δεν μου απαντάτε. Δεν έχει προέλθει από φεουδαρχία. Το οικόπεδο των 100, δεν ήταν φεουδάρχες οι Έλληνες.
οικόπεδο των 100 το δίνετε για 10. Δεν μου απαντάτε. Το οικόπεδο των 100 εκατομμυρίων. Εάν θα φτάσει, το φιλέτο σας. Εάν θα φτάσει στην απελπισία, εάν θα φτάσει στην απελπισία της πώλησης, διότι οι ανάγκες θα είναι μεγάλες, μπορεί να το πουλήσεις και πολύ λιγότερα. Μάλιστα. Εντάξει, ακόμα και αν δεν επειδή, επειδή εμείς θέλουμε, ότι θέλουμε να αξιοποιήσουμε την περιουσία την οποία έχουμε, νομίζω ότι έχουμε δυνατότητες μεγάλες. Τέλος πάντων, ας μην είμαστε αγαπητοί τόσο αισιόδοξοι για την κυβέρνηση. Η παραίτηση του Νικολόπουλου δεν μπορεί να σηματοδοτήσει την τύχη της κυβέρνησης αυτής. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Πάμε και ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Πάμε σε καιρό και αμέσως μετά στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.